Σε ένα γλυκό πικρό χρονικό ορόσημο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν στις Βρυξέλλες για να επισφραγίσουν την συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον επόμενο χρόνο. Η πρώτη φορά που ένα κράτος μέλος εγκαταλείπει τον μπλοκ των 28. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την λύπη του για την αποχώρηση του Λονδίνου. Leaving the European Union is not a moment of jubilation, but a moment of deep sadness that we made everything possible in order to have this divorce being as smooth as possible. But there are no smooth divorces. Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες επικύρωσαν την Συμφωνία Αποχώρησης που θα διευθετήσει τον λογαριασμό του διαζυγίου με τη Βρετανία, θα προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πληγούν από τον Brexit και θα κρατήσει τα Ιρλανδικά σύνορα ανοιχτά. Η Βρετανία αναμένεται να αποχωρήσει επισήμως τα μεσάνυχτα ώρα Βρυξελών στις 29 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει μια μεταβατική περίοδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, ώστε οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια νέα εμπορική σχέση. Λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου, η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, με ανοιχτή επιστολή της προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, κάλεσε όλες τις πλευρές να στηρίξουν την συμφωνία. Θα είναι μια συμφωνία που είναι προς το εθνικό μας συμφέρον. Μια που αποφέρει αποτελέσματα για όλη μας τη χώρα και όλους μας τους πολίτες. Είτε ψηφίσατε υπέρ της παραμονής, είτε υπέρ της αποχώρησης. Θα ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο στην εθνική μας ζωή. Στην επιστολή της, η κυρία Μέι δηλώνει ότι θα εργαστεί με όλες τις δυνάμεις για να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο η συμφωνία για το Brexit. Ωστόσο, αυτή η προοπτική φαντάζει ολοένα και πιο δύσκολη, με δεδομένη την αντίθετη στάση των βουλευτών από το Συντηρητικό Κόμμα και του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, που στηρίζει την Πρωθυπουργό της Βρετανίας.